Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Είπαμε ότι η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει και επίσημα. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στοντιο της Μετρόπολης, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε Καλησπέρα, στην Πάτρα βρήκα. και στα στοντιό μας. Ε, είστε λοιπόν στην Πάτρα για μια παρουσίαση του βιβλίου σας. Πάρα πολύ γνωστό βιβλίο η αλήθεια είναι. Ε, ήταν να γίνει η επίσκεψή σας νωρίτερα, αλλά οι εξελίξεις αναβλήθηκε η συγκεκριμένη εκδήλωση. Τώρα, πριν πάμε στα του βιβλίου και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, θέλω κύριε Τσακαλώτε ένα ε, σχόλιο για τον κύριο Βαρουφάκη, συνεργάτη σα, την εποχή διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για τι δηλώσει που έκανε ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Ε, νομίζουμε ότι αν είμαστε μια, ένα πρώτο κόμμα και υπάρχει αυτή η δυναμική, όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στο αριστερό, κέντρο αριστερό δημοκρατικό χώρο θα επαναξετάσουν τη θέση τους. Γιατί έχουν την ίδια πίεση από την, της βάση, από την κοινωνική τους βάση που έχουμε και εμείς. Τι εννοώ με αυτό, ότι ο κόσμος τους πιέζει όπως μας πιέζει για το μισθό και ότι δεν φτάνει μέχρι τη τρίτη, τέταρτη εβδομάδα για την ακρίβεια όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, για το σπίτι που κινδυνεύουν να χάσουν. Ναι. Ε, όλη αυτή η πίεση, μετά που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύω ότι θα είναι πρώτο κόμμα, θα βάλει... Μια σειρά, λέτε. Θα βάλετε μια σειρά. Και ο... Θα μπορέσει μόνο του να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ ρώτησα για τις συνεργασίες του. και ε, ε, για με ποιον... λέω ότι εγώ νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ, και το μέρα 25, αν είναι, το, που το πιστεύω ότι θα είναι, το, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Πρώτο Κόμμα, θα επαναξετάσουν ακριβώ γιατί αισθάνονται αυτή την κοινωνική πίεση. Δεν μπορούν να πούνε στου ψηφοφόρου του, στην κοινωνική του βάση, Δεν μα ενδιαφέρει η κυβέρνηση, δεν μα ενδιαφέρει να μεταφέρουμε. Άρα θα πιεστούν μ... από την κοινωνία, ναι, ναι. Ναι. λέτε. λέτε. Και δεν περιμένουμε και πριν από τι εκλογέ να μα στέλνουν καρδούλε. Λογικό δεν είναι. <laughs> Κάθε κόμμα έχει το δοκιό του πρόγραμμα, θέλει να πάει καλύτερα. Λογικό είναι. Εμεί έχουμε βάλει ένα στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα από τι πρώτε εκλογέ νομίζω ότι είναι εφικτό αυτός ο στόχος και μετά νομίζω θα είμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Γιατί νομίζω ότι πολύ μεγάλο κομμάτι της, του του κόσμου αισθάνεται ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και δεν είναι μόνο θέμα το, την οικονομία και την κοινωνία. Είναι ένα κράτος που αφαιρετεί, είναι οι παρακολουθήσει, είναι τα τέμπη που εμείς δεν τα ξεχνάμε. Τα ΤΕΜΠΗ, εκτό από την τραγωδία την ανθρώπινη, ε, φέρανε στην επιφάνεια μια σειρά από δυσλειτουργίες. Πώς γίνονται οι κατευθείαν αναθέσεις, πώς δεν προγραμματίζεται τίποτα, πώς δουλεύει το πελετειακό κράτος, πώς εργαζόμενοι μπαίνουν σε θέση που δεν τους έχουμε δώσει αρκετή κατάρτιση. Μια σειρά ζητήματα που εντελώς ε, αναιρεί το αφήγημα του... του επιτελικού κράτους. Μάλιστα. Ε, άρα λοιπόν, λέτε ότι το μήνυμα που παίρνετε από τον κόσμο είναι αισιόδοξο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρωτοκόμμα. Παρόλο που οι δημοσκοπείς, κύριε Τσακαλώτο, δείχνουν ότι ναι, μένει υπάρχει μια αύξηση και έχει κλείσει η ψαλίδα, αλλά. Όχι, δεν πολύ. ακούσετε όμω ε, σοβαρού δημοσκόπου, σαν τον κύριο Μαύρο, για παράδειγμα, ναι. θα σα πούνε ότι υποπολογίζουμε την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ για μια σειρά από λόγου. Είτε επειδή είναι νέοι και δουλεύουν με το κινητό, είτε ότι οι αριστεροί και οι αριστερέ είναι πιο καχύποπτοι στι δημοσκοπικέ εταιρείε γιατί έχουν μια παράδοση να κάνουν λάθη. Το τελευταίο παράδειγμα στη Κύπρο, άμα το παρακολουθήσατε, και σε, σε άλλα κράτη ναι. και δεν απαντάνε. Δηλαδή, παίρνουν ανθρώπους και όταν είναι Σιριζέο ή, ή από το Μέρα και από το Κουκουέ, λένε «άσε με αδερφέ, έχω, α, έχω άλλα προβλήματα να ασχοληθώ». Άρα εγώ πιστεύω σε αυτό, πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ πιο δυναμικό σε μια καμπάνια από τον κύριο Μητσοτάκη και άρα στην εκλογική περίοδο θα κερδίσουμε και, και άλλο έδαφο. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά στην οικονομία, να μείνουμε εκεί. Ε, είχατε την πρώτη εμπειρία. Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω, ίσω από τι πιο δύσκολε, ένα υπουργό οικονομικών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Ε, τι σας δίδαξε όλη αυτή η εμπειρία και τι είναι αυτό το οποίο αλλάζεται πλέον όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κι, κοιτάξτε, νομίζω ότι μάθαμε ότι ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, ναι. αν είσαι αν έχει πρόγραμμα, αν έχει στόχου, μπορεί όχι μόνο να επιτύχει αυτό που πετύχαμε, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να ρυθμίσουμε το, το χρέο, αλλά να είσαι και κοντά στην οικονομία και στην, και στην κοινωνία, ιδιαίτερα. Δηλαδή, μετά από το τέσσερα χρόνια μνημόνιο, που δεν έχει γίνει σε άλλε χώρε που είχαν την ίδια εμπειρία, μειώσαμε τι ανισότητε, μειώσαμε την ανεργία, μειώσαμε την παιδική φτώχεια και. Ε, αυξήσαμε και τι δαπάνε για την υγεία. Δηλαδή, όταν ο Ανδρέα ο Ξανθό πήγαινε στο Eurogroup τη Υγεία, γιατί το κάθε yeah. Υπουργείο έχει το δικό του που συναντούνται οι Υπουργοί, του λέγανε πώ είναι δυνατόν να είσαστε κάτω από το μνημόνιο και να έχετε αυξήσει τι ε, δαπάνε για την υγεία. Ήταν γιατί είχαμε συγκεκριμένε ε, προτεραιότητε, συγκεκριμένου στόχου και η υγεία ήτανε, και η παιδεία ήταν ένα από αυτού του στόχου παρόλο. Που είμαστε συνυμόνιοι. Οπότε, αφού έχουμε αυτή την εμπειρία κάτω από αυτέ τι δύσκολε συνθήκε, νομίζουμε τώρα, μου φαίνεται ο Αλέξη σε μια ομιλία του ε, πριν από δύο μέρε, είπε ότι ουσιαστικά θα είναι η πρώτη φορά α, 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 αριστερά, ναι. γιατί ήμασταν κάτω από έναν επώδυνο συμβασμό που προσπαθούσαμε, προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε, να κάνουμε ό,τι ε, ε, μπο, ε, μπορούμε. Τώρα, νομίζω είναι σε άλλε συνθήκε και για να σας πω συγκεκριμένα για το ναι. οικονομικό μας πρόγραμμα, εμείς έχουμε βραχυπρόθεσμους στόχους να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, την φτώχεια, τους μισθούς, την πρώτη κατοικία που κινδυνεύει και συγχρόνω σε πιο βάθος χρόνο να βάλουμε τα θεμέλια για μια βιώσιμη δίκαια οικονομία που μπορεί να στηρίξει αυξήσει στους μισθούς και στο δημόσιο τομέα ναι. και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί όταν μας λέει η κυβέρνηση ότι έχει ανάπτυξη και κοιτάξτε πόσο ανάπτυξη έχουμε και έχουμε ανάπτυξη παραπάνω από το μέσο όρο, όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεχνάει να μας πει ότι και το 2006 και το 2007 και το 2008, τι εννοώ, λίγο πριν χρεοκοπήσουμε, ναι. είχαμε ανάπτυξη. Αλλά είχαμε ένα πρόβλημα στο ισοζύγιο τρεχουσών συλλαγών. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυξανόταν οι εισαγωγέ πιο γρήγορα από τι εξαγωγέ. Έχουμε ακριβώ την ίδια εμπειρία. Να σα δώσω ένα παράδειγμα γιατί πρέπει να αλλάξει το μοντέλο και δεν έχει καταλάβει η γρή η κυβέρνηση. Ένα από τα τελευταία νομοσχέδια που έφερε το Υπουργείο Ανάπτυξη έδωσε δυνατότητα στα ξενοδοχεία να χτίσουν 30 μέτρα από τον Αιγυαλό. Πρώτον, αυτό είναι σαν να μην έχουν καταλάβει ότι έχουμε κλιματική κρίση, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο τη δόμηση και πού χτίζουμε και πώ χτίζουμε και με ποιου όρου χτίζουμε. Και δεύτερον, ότι ε, παραγω... ο παραγωγικός ιστός της χώρας δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι οικοδομή συν τουρισμός. Αυτό σημαίνει να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις όταν έχει ανάπτυξη Βάλιστα. το, το έλλειμμα στο ισοσύγιο τρέχουσών συναλλαγών. Άρα, μέσω μακροπρόθεσμα, χρειαζόμαστε ένα οικονομικό μοντέλο που δεν βασίζεται μόνο σε αυτούς τους δύο τομείς. Άρα, απαντάμε... Βραχυπρόθεσμα, σε αυτό που καίει τον κόσμο τώρα, η ακρίβεια ναι. και τα σπίτια κτλ. και, και συγχρόνω ε, χτι... βάζουμε τα θεμέλια για μια άλλη παραγωγική διαδικασία που μπορεί να στηρίξει σε βάθος χρόνο την ανάπτυξη, με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο. Ε, έχει γίνει πάρα πολύς λόγος ε, για το κομμάτι της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων. Τι θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ υψηλό εισόδημα, Γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, εμεί λέμε διάφορα πράγματα σε σαν... αυτό. Ναι. Εμεί λέμε, για παράδειγμα, σε βάθο χρόνου πρέπει να, μειω... να αλλάξει το μείγμα έμεσων και άμεσων φόρων. Ναι. Θα το έχετε ακούσει αυτό ότι μια από τι λι... λειτουργίε του φορολογικού συστήματο είναι πολύ το βάρο στου έμεσου φόρου. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, λέμε. Όλο το εισόδημα, και εκεί έγινε μια συζήτηση που έγινε επίθεση στον κύριο Τραγασάκη, άμα προσέξτε που είπε, ναι, 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 ναι. που είπε για τα μερίσματα. Δεν είναι λογικό, αν κάποιος έχει εισόδημα από μόνο από μισθό, να πληρώνει περισσότερο φόρο από κάποιον που έχει απλώ μητοχέ, δεν δουλεύει. Δεν είναι λογικό αυτό να πληρώνει 5% ενώ ο εργαζόμενο να πληρώνει 20% και μετά, αν είναι και πιο πλούσιο να πληρώνει. Άρα, έχουμε πολλά, πολλή δουλειά να κάνουμε να μπορεί να είναι πιο δίκαιο το, το φορολογικό δηλαδή, σύστημα. Ό,τι και να είναι το εισόδημα, όσο από όποια πηγή και να είναι, πρέπει να φορολογείται με τον ίδιο δίκαιο τρόπο. Εξάλλου, το λέει και το συνταγή. Μας. Δηλαδή, ότι πρέπει τα τα βάρη στη φορολογία να είναι ανάλογα με τι μπορεί να σηκώσει ο κάθε πολίτη. Απλά εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με του ελεύθερου επαγγελματίε, κύριε Τσακαλώτε. Ε, που ε, οι άνθρωποι φορολογούνταν πάρα πολύ, ε, έβγαζαν κάποια χρήματα και τα, τα περισσότερα τα έδιναν Μάλιστα, στην εφορία. Εμείς θα έχετε προσέξει, έχουμε αυξήσει το, το, το αφορολόγητο το 10.000 10 ναι. ισχύει και για του ελεύθερου επαγγελματίε. Μάλιστα. Άρα περίπου πάνω από 30.000 ευρώ, για παράδειγμα, θεωρείται κάποιο. Ε... Κοιτάξτε, εμεί ε, 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 θα, θα κοιτάξουμε όλα τα δεδομένα. Δεν μπορεί να κάνει παραμετροποίηση σε όλα, γιατί δεν μπορεί να πει για ένα τι θέλει. Δεν μπορεί να είναι κάθε το Όχι, πρέπει να αποφασίσει το, το γενικό φορολογικό σύστημα ανάλογα με τι συνθήκε που θα έχουμε. Ε, τώρα, ε, το διακύβευμα αυτών των εκλογών, ποια είναι, κύριε Τσακαλώτη, για να πάμε στην ημέρα της 21ης Μαΐου. Υπάρχουν πολλά, δύο-τρία διακυβεύματα. Υπάρχει για τη δημοκρατία, την ποιότητα της δικαιοσύνης, πώς δουλεύει το κράτος, τι λογοδοσία έχει, τι διαφάνεια έχει. Αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να είμαι πιο κοντά στα δικά μου θέματα, ναι, τα οικονομικά βέβαια, και, βέβαια. και κοινωνικά θέματα. Για μένα, και για την οικονομική ομάδα, εμείς βλέπουμε μια διαχωριστική γραμμή στην οποία και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 και εμεί και το Κουκουέ είμαστε από τη μια μεριά. Ποιο είναι αυτό, εμεί λέμε ότι η οικονομία και η κοινωνία πρέπει να πάει μαζί. Πρέπει να αρχίσουμε με αυξήσει στου μισθού. Πρέπει να πάρουμε σοβαρά το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Γιατί ο πολλή κόσμο ξεχνάει ότι δεν είναι μόνο Ταμείο Ανάκαμψη, είναι ανθεκτικότητα. Έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν ο κόσμο, άμα υπάρχει υπερθεροποίηση ομάδων, αν ο κόσμο δεν έχει στη στέγαση ή στα κοινωνικά αγαθά δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα, από τη μια μεριά είναι αυτοί και αυτές που λένε η κοινωνία και η οικονομία να πάνε μαζί και από την άλλη μεριά είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και η δεξιά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι διαφορετικό το πράγμα στη Βρετανία που μεγάλωσα εγώ ε, με το Σούνακ, το πρωθυπουργό ναι. ή αν ερχόταν στην κυβέρνηση πάλι ο Τραμπ. Η άλλη μεριά λέει πρώτα θα, θα βοηθήσουμε το ιδιωτικό τομέα μετά θα γίνουν οι επενδύσεις, μετά θα έρθει η ανάπτυξη και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να κερδίσει και κάτι και τα, μεσα, τα μεσαία στρώματα ε, και τη, το, η εργατική τάξη. Δηλαδή, τι είναι τη διαχωριστική γραμμή, η οικονομία και η κοινωνία μαζί, χέρι-χέρι ή πρώτα η οικονομία, η, 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 η οικονομία και μετά βλέπουμε για την κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική διαχωριστική γραμμή. Πώς θα καταφέρετε να πείσετε τους αναποφάσεως που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εντάξει, ε, 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 εμείς θέλουμε να στοχεύσουμε πάρα πολύ στο, στους αναποφάσιστους και τους νέους. Και αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν. Ότι δεν πρέπει να περάσει τη, η, η γραμμή ότι όλοι είναι το ίδιο. Νομίζω το βιβλίο που γράψαμε, τη συλλογικό τόμο, έχει και αυτή το έχει και να αυτό, εξηγήσει μάλιστα. ότι με στοιχεία, με επιχειρήματα, γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Ε, το ίδιο. Έχει περάσει και αυτό νομίζω είναι το τελευταίο καταφύγιο του κ. Μητσοτάκη, ότι κοιτάξτε, έγινε τα τέμπη, έγινε το ένα, έγινε το άλλο, όλοι το ίδιο είμαστε. Αυτό τι είναι σε ένα μήνυμα στους νέους που έχουν μια ρισοσπαστικότητα, που βλέπουν ότι... Ε, έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή στο καπιταλιστικό σύστημα. Παλιότερα, ε, κυρία Μπάστα, ε, όσο και φτωχό να ήταν ο κόσμο, όσο και κακή περίοδο, είχαν τη μικρή ελπίδα ότι τα παιδιά του ήταν καλύτερα από αυτού. Τώρα, τα παιδιά αισθάνονται ότι θα έχουν χειρότερε συντάξει, χειρότερου μισθού, χειρότερε ε, 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 εργασιακέ σχέσει από ό,τι είχαν οι γονείς του. Άρα, πρέπει να ενσωματώσουμε αυτόν τον κόσμο, να του πούμε ότι δεν είναι η μοίρα να γίνει αυτό. Είναι συγκεκριμένε πολιτικέ που υποστηρίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα, που δημιουργούν αυτή την κατάσταση που εσεί θα είσαστε χειρότεροι και χειρότερε από του γονεί σα, και άρα πρέπει να του φέρουμε ε, στην πολιτική. Με ενδιαφέρει να μην απαξιώνεται η πολιτική. Κάτι πείσω... το οποίο γίνεται, κύριε Τσακαλά. Ακριβώ. Το ξέρω. Οι ίδιοι οι πολιτικοί όμω δεν φταίνουν γι' αυτό, και, και... και οι πολιτικέ. Νο, 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 νομίζω ότι έχουν και οι πολιτικοί μια ευθύνη. Ε, αλλά νομίζω τα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα, τα μεγάλα, δημιουργούν αυτό το ε, και με φανατισμό και θα έλεγα το του το Υπουργού. Και δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ να αντιστρέψει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί να είναι μέρος της απάντησης και όχι ε, μέρος του, του προβλήματος. Άρα όλα αυτά θα συζητήσετε και σε περίπου λίγη ώρα στην Αγορά Αργύρη, εδώ ναι. ακριβώς ε, ε, πολύ κοντά μας, εδώ στα στούντιο, το βιβλίο σας. Και θα προσπαθήσουμε να, να, να συζητήσουμε ότι η σύγκριση που κάνει η κυβέρνηση, εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι στο 2015-2019, δεν είναι μια ε, σύγκριση που μπορεί να κάνεις. Γιατί εμείς το 2015 δεν είχαμε ε, ε, ρυθισμένο χρέος, δεν είχαμε γεμάτο ταμείο, Έπρεπε να γίνει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιονομική ε, αναπροσαρμογή, γιατί δεν είχα, Όχι μόνο δεν μα βγάλαν από το μνημόνιο, δεν είχαν τελειώσει και τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και είχαν στόχου 4 και 5%. Άρα, ό,τι το κάναμε το κάναμε για αυτό το λόγο, για να βγει η χώρα τε, 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 επιτέλους από αυτό το, ε, από τον εφιάλτη, θα έλεγα, αλλά το κάναμε κρατώντας την κοινωνία όρθια. Και νομίζω όταν κάνεις τη σύγκριση με επιχειρήματα και με στοιχεία, ε, νομίζω μπορούμε να κερδίσουμε. Έχει κλείσει αυτή η πληγή? Γιατί όχι. ο, ο ΣΥΡΙΖΑ επλήγει από όλο αυτό. Όχι, όχι. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς μνημόνιο. Αλλά θέλω να, να πω ε, κάτι που λέει και το, το βιβλίο. Η οικονομική ιστορία του 2015 ή η οικονομικη ιστορία τη Ελλάδα δεν αρχίζει yeah. το 2015. Κάποιοι μα χρεοκόπησαν το 2009. Και αυτοδύναμη, σε παρένθεση, και αυτοδύναμη κυβέρνηση ήταν που μα χρεοκόπησε. Yeah. Δεν ήταν η συμμαχική κυβέρνηση που μα λέει ο κ. Μητσοτάκη τώρα ότι θα είναι τεράτο γέννηση μια συμμαχική κυβέρνηση. Αυτοδύναμη κυβέρνηση μα χρεοκόπησε. Αυτοδύναμη κυβέρνηση υπέγραψε ένα μνημόνιο που τώρα ακόμα και οι θεσμοί λένε ότι δεν ήταν ήταν καλά σχεδιασμένο το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Και είχε μεγαλύτερο κόστο από ό,τι έπρεπε να έχει. Άρα δεν αρχίζει η ιστορία το 2015 με το, το πρώτο εξάμεινο. Η ελληνική ιστορία αρχίζει. Ε, πολύ πριν από το 2009 και για το ένα πράγμα που πρέπει να είμαστε ε, περήφανοι οι, οι, οι Σιριζέοι και οι Συριζέες είναι ότι όταν τελειώσαμε εμεί το μνημόνιο αφήσαμε και ρυθμισμένο χρέος και ένα μαξιλάρι και όχι άδεια ταμεία. Εμείς δεν σκεφτήκαμε, όπως η κυβέρνηση του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά, να βάλουμε τροχοπέδι στην επόμενη κυβέρνηση. Εμείς είπαμε ότι πρέπει για πρώτη φορά η χώρα να είναι προστατευμένη, θωρακισμένη, όποιος και να είναι άλλη... η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα να δούμε η επόμενη τι θα βρει η κυβέρνηση. <laughs> θα είναι δύσκολο. <laughs> είναι είναι δύσκολο, αλλά είναι νομίζω βρίσκολα ότι για να γίνουν οι αλλαγέ που σα είπα και η άμεση αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, αλλά και οι πιο μεσοπρόθεσμε να βάλει την οικονομία σε άλλη τροχιά, θέλει ευρύτερε ευρύτερες συνενέσεις. Και γι' αυτό είναι λάθο ο κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι είναι τερατογέννηση μια συμμαχική κυβέρνηση και να λέει ότι με 38% εγώ θα Στι δεύτερε εκλογέ, ναι. γιατί αυτό στοχεύει τώρα, ναι. αυτό είναι ο στόχο. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, όποτε θέλω, όπω θέλω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σας που ευχαριστώ. ήσασταν εδώ να είστε για αυτή καλά. ωραία Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία εύχομαι. Σα ευχαριστώ.